Είναι τα κοπαγίδα. Γεμίζουμε το δοχείο αυτό μέχρι τη βάση του εδώ για να μην χύνεται και το κλείνουμε από πάνω και το κρεμάμε. Οπότε ο δάκος, το μυγάκι μπαίνει από κάτω, πάει σε αυτό που είναι γλυκό ή χαλασμένο κρασί, μπορεί να βάλεις και λίγη μελάσσα με να την αραιώσεις. Εγώ δεν βάζω τέτοια χημικά, βάζω μόνο κρασί, λίγη ζάχαρη με νερό, τέτοια πράγματα. Και μπαίνει μέσα ο δάκος, πέφτει μέσα στο ποτό που έχει μέσα, στην παγίδα, και δεν μπορεί να βγει μετά έξω, γιατί λειτουργεί σαν κύρτος. Περίπου αυτή η φιλοσοφία είναι. Ανάποδα. Και αυτό το κάνετε, πάτερ, για να μην. Αυτό κάθε 10 εβδομάδες περίπου πρέπει να. 10 μέρες, συγγνώμη, να βγει, να πληθεί. Τώρα θέλει καθάρισμα αυτό. Να βγουν τα μυγάκια και τα σκοτωμένα, να πληθεί καλά, να ξαναγεμιστεί και να ξανακρεμαστεί. Για να μην ψεκάζετε τις ελιές. Ναι, δεν ψεκάζουμε καθόλου. Δεν κάνουμε τίποτα ψεκάζουμε. Είναι ένας οικολογικός τρόπος. Να κάνεις το δάκο. Είναι... Τίποτα δεν ψεκάζουμε εδώ. Έχετε δει διαφορά. Με ενεργούς μικροοργανισμούς. Έχετε δει διαφορά με τις δακοπαγίδες. Μπορεί να είναι πιο εύκολο να ψοφήσει ο δάκος και να έχει μεγάλη παραγωγή με τα χημικά. Αλλά δεν είναι καλό για λόγους υγιεινής. Αλλά ο δάκος πηγαίνει μέσα. Πηγαίνει βέβαια. Μα αυτό το ίδιο το χρησιμοποιούν και οι καλλιεργητές για να μετρούν πόσους δάκους έχει για να υπολογίσουν τον ψεκασμό. Απλώς εμείς το κάνουμε σε μια πιο μόνιμη βάση για να καταπολεμούν με αυτό το δάκο. Μπράβο.